Λοιπόν, πάμε στο Δήμο Δίου Ολύμπου να δούμε τι γίνεται εκεί. Θα μας πει ο κύριος Γιώργος Φαρμάκης, ο οποίος είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Συνδυασμός Ευθύνης στο Δήμο Δίου Ολύμπου, όπως είπαμε. Καλησπέρα, κύριε Φαρμάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πήραμε μια ανακοίνωση από το συνδυασμό σας. Αποθέτεται μια σειρά ζητημάτων και από όσο αντιλαμβάνομαι, όχι μόνο δεν τα βρίσκεται σε εισαγωγικά, βάζω τη λέξη με τον Δήμαρχο, αλλά πιστεύετε ότι έχει ξεφύγει και λίγο, έτσι να το πω λαϊκά. Κοιτάξτε να δείτε, δεν το βάζουμε σε αυτή τη βάση. Δεν είναι θέμα να τα βρούμε επί προσωπικού με κάποιους ανθρώπους. Το θέμα είναι ότι έχουμε τις δικές μας απόψεις και αυτές τις απόψεις κατά τακτά διαστήματα μέσα από ανακοινώσεις τις κοινοποιούμε στον κόσμο προκειμένου να ξέρουν οι δημότες το τι διαμείβεται κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο και ποια είναι η δική μας θέση. Να τα πάρουμε τα θέματα ένα-ένα. Είναι τα τέλεια γυαλού και πεζοδρομίων για το 2015. Ναι, ακριβώς. Τι έχεις εδώ, πού έχετε αντιρρήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι όπως λέμε και στην ανακοίνωση, από το 2011 και μετά έγινε μια γενναιότατη, θα έλεγα, μείωση των τελών γυαλού και πεζοδρομίων και ήρθαν οι τιμές, να το πω απλά, να κάτσουν με την πραγματικότητα. Διότι ιδίως στον Ανατολικό Όλυμπο, κυρίως μάλλον στον Ανατολικό Όλυμπο, αν όχι καταπληκτικότητα στον Ανατολικό Όλυμπο, η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούνταν στο παρελθόν ήταν καταστροφική για τις επιχειρήσεις που θα ήθελαν να είναι εντάξει, αλλά κυρίως για τον ίδιο το Δήμο, διότι όταν επιβάλλεις τέλη της τάξης των 60 ευρώ, είναι σίγουρο ότι δεν θα τα εισπράξεις. Από το 2011 και μετά λοιπόν ακολουθήθηκε μια πολιτική όπου τα τέλη προσαρμόστηκαν στην οικονομική πραγματικότητα, κατεβήκαν πάρα πολύ από 40 έως 60 ευρώ που ήταν σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις στο Ανατολικό, σήμερα ήρθαν να είναι της τάξης των 10 και 12 ευρώ. Λίγο αρκετά πιο χαμηλά ήταν όταν ξεκίνησε ο νέος Δήμος στο Λιτόγορο, οπότε έγινε μια πολιτική σύγκλησης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει και ισοπαίδωσης. Και δίνουμε το απλό παράδειγμα στην εναντίον της ισοπαίδωσης των τελών πεζοδρομίου παράδειγμα, αλίμονο αν σε ένα χωριό του Δίου, όπου είναι καθαρά τουριστική αγροτική περιοχή, επιβληθούν τα ίδια τέλη πεζοδρομίου όπως στο Βλαταμόνα, στη Λεπτοκαριά, στο Λιτόχωρο και το καθεξής. Άρα εκεί υπάρχει μια διαφορά στη φιλοσοφία μας, που λέμε ότι όχι στην ισοπαίδωση, αλλά στην επιβολή τελών τα οποία δεν θα είναι δυσβάσταχτα για τους επιχειρηματίες και ταυτόχρονα θα είναι προσαρμοσμένα με την οικονομική πραγματικότητα της κάθε περιοχής. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ο γυαλός στην περιοχή του Βαρικού Λιτοχώρου, μια περιοχή η οποία χυμάζεται πλέον τουριστικά, δεν μπορεί να είναι το ίδιο όσο είναι η πλάκα Λιτοχώρου και πολύ περισσότερο κάποιες άλλες περιοχές συνοτιότερα. Κύριε Φαρμάκη, τώρα εδώ διαβάζω ότι έχετε και τα τέλη άρδευσης και τα οικόπεδα της Μονής Κιλκισίου, όπου λέτε πλήρης αδιαφορία και υποβασμός. Θέλω να πω με δύο λόγια, πολύ σύντομα και γι' αυτό, αλλά μου κάνει εντύπωση και το ζήτημα που θέτεται για την 28 Οκτωβρίου και το πρωτόκολλο περί καταθέσεις στεφανιών και για την κίνηση του συνδυασμού να μην ανέβει στην εξέδρα. Όχι του συνδυασμού. Μιλάω για την κίνηση της Δημοτικής Αρχής. Ναι, της Δημοτικής Αρχής. Συγγνώμη, της Δημοτικής Αρχής. Ναι. Εντάξει, υπήρξε μια προσέγγιση όσον αφορά το θέμα της κατάθεσης των στεφανιών στην έδρα του Δήμου στο Λιτόχωρο. Όπως το λέω, η τελετή θα έλεγα ήταν σφιχτή με την έννοια ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο όπου κατέθεσε ο Δήμαρχος, εκπρόσωπος της κυβέρνησης αν υπήρχε, στρατός, αστυνομία, πυροσβεστική και εκπρόσωπος της... Τι σας ενόχλησε στο γεγονός ότι δεν ανέβηκαν στην εξέδρα οι επίσημοι και έβαλαν τον κόσμο και τους ιερείς και... Όχι, δεν ήταν μια αντίρρηση. Απλά πιστεύουμε ότι ήταν μια κίνηση εντυπωσιασμού, διότι θα μπορούσαν να το είχαν κοινοποιήσει και να γνώριζε και ο ταξιέρχος, να γνώριζαν και όλοι ότι αυτή τη φορά θα ανεβούν μόνο άνθρωποι, έτσι, μόνο δημότες και τίποτα άλλο. Το κυριότερο είναι για μας, όπως σας είπα, το μπέρδεμα που μπορεί να υπάρξει στο άμεσο μέλλον όσον αφορά αυτή την κατάθεση στεφανιών, διότι μπορεί αύριο μεθαύριο να ζητήσουν μια σειρά από σύλλογους, από σωματεία να καταθέσουν στεφάνια, ακόμα και τα οποία είναι είτε σήμερα στη δύναμη του Ελληνικού Κοινοβουλίου είτε όχι. Φοβόμαστε ότι ίσως ανοίξουν
από την ώρα που πήγε περίπατο το σφιχτό πρωτόκολλο που υπήρχε μια ζωή στο λιτόχωρο. Κύριε Φαρμάκη, το θέμα είναι αν μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη για να υπάρξει μια επικοδομητική συνεργασία για να λυθούν τα ζητήματα τη περιοχή, του Δήμου γενικότερα. Που δεν είναι βεβαίω εμείς δεν είμαστε αρνητικοί. Το βλέπετε άλλοι... να υπάρχει μια ταύτιση απόψεων σε κάποια ζητήματα σοβαρά. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση τη διοίκηση. Πλειοψηφία είναι. Mm-hmm. Θα προσεγγίζουν τα θέματα όπως νομίζουν ότι προσεγγίζουν. Δεν ρωτώμεθα, είναι αλήθεια, στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα θέματα. Περιμένουμε, είναι νωρίς, σιγά σιγά θα δουν ίσως και την πραγματικότητα που είναι δύσκολη, είναι ομή, και ελπίζουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία, προκειμένου όχι για λόγους αντιπολιτευτικούς, αλλά κυρίως για λόγους συνένεση και προώθηση των θεμάτων του Δήμου, να σταθούμε όπου μπορούμε δίπλα στη διοίκηση. Μάλιστα. Αν και εφόσον το επιθυμούν φυσικά. Φαντάζομαι πως θα το επιθυμούν. Άλλωστε εδώ είμαστε, θα το... Έτσι. Με τα μικρόφωνα πάντα ανοιχτά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαρμάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό απόγευμα.